Λίγα 24 ώρα έχουν συμπληρωθεί από τη σοκαριστική δολοφονία του 29χρονου ομογενούς από τα τέιζερ αστυνομικών στην πόρτα του σπιτιού του στη Νέα Υόρκη και η ελληνική κοινότητα παραμένει συγκλονισμένη. Η μητέρα του που δεν μπορεί να συλλάβει το χαμό του μονάκριβου γιού της ξεσπάει με λυγμού στο ανοιχτό κανάλι. Δεν υπάρχουν λόγια που μπορεί να πει μια συλλημένη μητέρα. Να δει μια μάνα το παιδί της τα τελευταία του και να μην μπορώ να είμαι δίπλα του που ήμουν στη δουλειά και μέχρι που να έρθω είχαν τελειώσει όλα τα πάντα για το παιδί μου. Και πάντα είμαι δίπλα τους από 17 χρονών που έφυγα από το χώρο της Κεφαλονιάς. Για μια καλύτερη ζωή. Ούτε οι φωνές του άτυχου άνδρα έβαλαν φρένο στους αστυνομικούς. Την ώρα που επιχειρούσαν να το συλλάβουν, το χτύπησαν τουλάχιστον δύο φορές με όπλο ηλεκτρικής εκένωσης, ενώ του φώναζαν επιτακτικά να πέσει στο έδαφος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ομογενής έλεγε επανειλημμένα ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει και ότι ήταν άπλος την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν με τέιζερ. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος γιατί τον χτυπήσανε. Η γυναίκα από πάνω σε φώναζε, είναι καλό παιδί, να το αφήσετε ήσυχο. Δεν σας πείραξε, δεν σας ενόχλησε, γιατί πήγατε μέσα στο σπίτι του, γιατί ο κόσμος εδώ είναι τρελός. Η αστυνομία όσο πάει γίνεται πολύ βία. Η γυναίκα φώναζε από πάνω ότι αφήστε το παιδί, αφήστε το παιδί. Και αυτή συνεχίζαν και του κάνανε και δύο φορές με ηλεκτρισμό. Η καρδόλα του πόσο να αντέξει. Από ανακοπή πέθανε. Ναι, η καρδιά μου βάζει η καρδόλα του. Τη μητέρα του Γιώργου Ζαπάντη επισκέφτηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Ο Αρχιεπίσκοπος ενημέρωσε την οικογένεια πως θα τελέσει ο ίδιος την εξόδιο ακολουθία του Γιώργου το πρωί της Δευτέρας στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στο Whitestone. Ο Αρχιεπίσκοπος μου είπε ότι ακόμη και να είχε κάνει κακό το παιδί, δεν έπρεπε να το πειράξουν. Είδα και αυτό στα βίντεο. Μου είπε ότι θα είναι δίπλα μου και θα με βοηθήσει σε ό,τι χρειαστώ. Όλα ξεκίνησαν όταν γείτονας κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε ότι ο ομογενής οπλοφορούσε. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στις 9.30 το βράδυ στο σημείο, ο 29χρονος που έπασχε από διπολική διαταραχή βρισκόταν στο υπόγειο του σπιτιού του φορώντας στολή μονομάχου και κρατώντας ξύφος. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο 29χρονος προέβαλε αντίσταση όταν του ζητήθηκε να πετάξει το ξύφος. Ούτε έχω φάει 4 μέρες, ούτε έχω κοιμηθεί 4 μέρες. Καλό παιδί, ήσυχο. Σου δίνει την καρδιά. Αστυνομική βία 100%. Η ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρκης συγκεντρώνει χρήματα για την ενίσχυση της οικογένειας του Γιώργου Ζαπάντη και μέχρι πριν από λίγες ώρες είχαν μαζευτεί πάνω από 40.000 δολάρια.